Εγώ το λατρεύω το νερό. Δεν θα μπορούσα να ζήσω μακριά από αυτό. Όταν βγαίνουμε το σκάφος, μπορώ να πω μαγικά. Όλο αυτό ξεκίνησε γιατί όταν έγινε το περιστατικό με τον Κωστή, τη φώκια που σκοτώθηκε με ψαροτούφεκο στην Αλόνισο το 2021, μου έγραψε ο Άλεξ, γιατί από καιρό μου γράφανε ότι ενδιαφερόντουσαν για την προστασία τη φώκια, γιατί όπω γνωρίζει, στι ΕΠΕΡ πιο πολλοί πηγαίνουν και σε μέρη όπου υπάρχουν είδη τα οποία έχουν ανάγκη, είναι είδη που χρειάζονται να ανακάμψουν, είναι είδη που πάνε να εξαφανιστούν. Και γενικά είχαν ένα ενδιαφέρον για τις μεσογειακές φώκες και μου λέει τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε. Ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και υπογράφηκε ένα σύμφωνο συνεργασίας όπου μας επιτρέπει να είμαστε στην Αλόνισο και μαζί με τα άλλα 2-3 υπάρχοντα σκάφη κάνουμε περιπολίες σχεδόν καθημερινά. Γιατί είναι τεράστιο το πάρκο. Μπορείς να πεις ότι 3 σκάφη είναι πολύ μεγάλο το πάρκο. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς προστατευόμενη περιοχή, γιατί η αλιεία επιτρέπεται. Δηλαδή, οι μικροί παράκτη ψαρεύουν. Το ψαροτούφεκο απαγορεύεται στην Α ζώνη, επιτρέπεται σε κάποια σημεία τη Β ζώνη, αλλά είναι τέτοια η νομοθεσία και έτσι φτιαγμένο όλο αυτό που είναι πολύ δύσκολη εφαρμογή του νόμου. Η Μεσόγειος είναι η πιο υπεραλιευμένη θάλασσα στον κόσμο. Το έχει ένα αποτέλεσμα, δεν θα πω τώρα και για τα ότι και από τη στιγμή που αλλιεύουν δεν υπάρχουν φυσικά και ψάρια, τα ζώα απομακρύνονται, πολλές φορές πεθαίνουν από τα πλαστικά που τρώνε, από τον bycatch το λεγόμενο. Τα πιάνουν στα δίχτυα και τα πετάνε πεθαμένα πάλι μέσα. Πιο πολύ αυτό ισχύει και για τις χελώνες, θέλω να πω. Υπάρχει πρόβλημα. Η ΣΥΣΕΠΕΡΤ είναι μια πολύ γνωστή, θα έλεγα, και παγκόσμια οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1977. Από τότε, όλα αυτά τα χρόνια, σκοπός της και η δράση της είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο πλάσμα που ζει μέσα στον ωκεανό, η ΣΥΣΕΠΕΡΤ είναι εκεί για να το βοηθήσουν. Έχουμε κάνει άπειρες καμπάνιες από το 1977 μέχρι τώρα. Οι πιο γνωστές είναι πάνω στο καταφύγιο στην Ανταρκτική ενάντια στη φαλαινοθυρία, για την προστασία της φώκιας στον Καναδά, αυτό που γίνεται και εξακολουθεί να γίνεται βέβαια και κάθε χρόνο. Και τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε ξεκινήσει κάποιες καμπάνιες κατά της παράνομης αλιείας σε όλο τον κόσμο. Η φιλοσοφία των ΣΥΣΕΠΕΡ, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει βιώσιμη αλιεία στο επίπεδο που βρισκόμαστε. Εδώ υπήρχαν 69 μικρά αλιευτικά σκαφάκια και τώρα είναι 29. Αυτό κάτι λέει από μόνο του. Δηλαδή δεν υπάρχουν πια ψάρια. Ιδηλιακά θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να μην χρειάζεται να είμαστε εδώ. Με την έννοια δηλαδή ότι από μόνο του όλο αυτό θα λειτουργεί ώστε να μην χρειάζεται εμείς να βγαίνουμε και να κάνουμε περιπολίες και να κατανοήσουν και ο κόσμος που βγαίνει και αλλιεύει παράνομα ότι δεν πρέπει πια να το κάνει αυτό. Φέτος που έκανε τρομερή εντύπωση είναι πολύ λιγότερα τα σκάφη που έρχονται, γιατί όταν κι άλλος έρθει από μακριά, κάψει τόσα πετρέλαια να έρθει εδώ. Γενικά βλέπουμε ότι φέτος το πάρκο είναι πιο ήρεμο. Έχει, η Α ζώνη μιλάμε πάντα, έχει λιγότερα σκάφη. Φέτος είδαμε πάρα πολλές και δελφίνια. 3 φορές είδαμε φώκια. Είδαμε κάθαρια. Για μας αυτή είναι η πληρωμή μας όταν βγαίνουμε έξω και έρχονται τα δελφίνια και γύρω-γύρω από το σκάφος. Εάν κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω στην κατανάλωση, εγώ θα ήθελα, ο κόσμος να μην τρώει ψάρι. Λίγο να κάνουμε όλοι. Λίγο να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια.